έχετε γνωρίσει τις δυνάμεις σε προηγούμενες τάξεις, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τον ορισμό και θα εμβαθύνουμε περισσότερο στις ιδιότητες. Ας δούμε λίγο πώς προέκυψε η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε δυνάμεις. Αν έχω εγώ ένα τετράγωνο και κάθε πλευρά του είναι α, τότε για να υπολογίσω τον εμβαθό του τετραγώνου, θα πρέπει να βρω το γινόμενο α επί α. Ή αν θέλω να βρω τον όγκο ενός κύβου, ο οποίος έχει ακμή α, τότε θα πρέπει να υπολογίσω το γινόμενο α επί α επί α. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να υπολογίσουμε γινόμενο αριθμού με τον εαυτό του όσες φορές αυτός χρειαστεί. Και εδώ έρχεται η έννοια της δύναμης πραγματικών αριθμών. Ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό. Τι λέμε δύναμη πραγματικού αριθμού? Ας πούμε ότι έχουμε έναν αριθμό α, ο οποίος ανήκει στο R. Έναν αριθμό νη, ο οποίος είναι φυσικός. Τότε ορίζουμε, σαν α εις την η, το γινόμενο α επί α επί α, ακριβώς νη φορές. Δηλαδή, 2 εις την τρίτη είναι το γινόμενο 2 επί 2 επί 2, ακριβώς 3 φορές. Και το αποτέλεσμα βγαίνει 8. Το α ονομάζεται βάση της δύναμης, ενώ το νη ονομάζεται εκθέτηση. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι ο εκθέτης ουσιαστικά μας υποδεικνύει πόσες φορές θα πολλαπλασιαστεί ο αριθμός τον εαυτό του. Γιατί είναι συνηθισμένο λάθος τα παιδιά να γράφουν 2 εις την τρίτη είναι ίσο με 3 επί 2. Αυτό είναι λάθος. Το 3, αυτό που κάνει να υποδεικνύει πόσες φορές θα πολλαπλασιαστεί ο αριθμός με τον εαυτό του. Ας δούμε τώρα λιγάκι τις ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα, η οποία προκύπτει άμεσα από τον ορισμό, είναι ότι οποιοδήποτε αριθμός α υψωμένος εις την πρώτη μας κάνει τον εαυτό του. 5 στην πρώτη μας κάνει 5, για παράδειγμα. Η δεύτερη ιδιότητα μας λέει ότι ένας οποιοδήποτε αριθμός α υψωμένος εις τη μηδενική μας κάνει 1. Οποιοδήποτε αριθμός. Αν το α είναι 0, δεν ορίζεται. Δηλαδή αυτή η δύναμη εδώ, το 0 εις τη μηδενική, δεν ορίζεται. Όπως επίσης δεν ορίζονται δυνάμεις, τις οποίες η βάση είναι το 0 και ο εκθέτης είναι αρνητικός αριθμός. Ούτε αυτό ορίζεται. Αυτές οι δύο ιδιότητες προκύπτουν από τον ορισμό. Μια τρίτη ιδιότητα προκύπτει από τον ορισμό και η οποία μας βοηθάει να υψώνουμε δυνάμεις σε ακέραιους εκθέτες είναι η ιδιότητα α εις την πλην νη είναι ίσο με 1 προς α εις την νη. Όταν θέλω εγώ να υπολογίσω τη δύναμη ενός αριθμού όπου ο εκθέτης είναι ακέραιος, υπολογίζω τη δύναμη του αντιστρόφου. Για παράδειγμα, 2 εις την πλην 3 θα γραφεί 1 προς 2 εις την τρίτη. Θα γραφεί 1 προς 8. Αυτές οι τρεις ιδιότητες προκύπτουν άμεσα από τον ορισμό. Και υπάρχουν και άλλες ιδιότητες οι οποίες μας βοηθούν να υπολογίζουμε αλγεβρικές παραστάσεις με δυνάμεις. Οι υπόλοιπες ιδιότητες είναι οι εξής. Η πρώτη ιδιότητα μας λέει ότι αν θέλω να πολλαπλασιάσω δύο δυνάμεις, οι οποίες έχουν τις ίδιες βάσεις, θα γράψω την ίδια βάση και σαν εκθέτη θα βάλω το άθροισμά τους. Δηλαδή, αν θέλω να πολλαπλασιάσω το 2 εις την τρίτη με το 2 εις την τετάρτη, τότε αρκεί να γράψω σαν βάση το 2, να προσθέσω τους εκθέτες και το τελικό μου αποτέλεσμα να είναι 2 εις την εβδόμη. Προσέξτε, συνηθισμένο λάθος που κάνουν τα παιδιά, αν έχω, πρέπει να έχω απαραίτητα την διαβάση. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι να προσθέσω τους εκθέτες το 2 και το 3. Προκειμένη περίπτωση. Δεύτερη ιδιότητα. Η δεύτερη ιδιότητα έχει να κάνει με τη διαίρεση δύο δυνάμεων με την διαβάση. Α εις τη μ, δι' α εις τη νη. Γράφω την ίδια βάση μόνο από τους εκθέτες τους αφαιρώ τώρα. Για παράδειγμα, 6 εις την τρίτη δια 6 στη δευτέρα. Θα γίνει 6 και θα αφαιρέσω τους εκθέτες. Τελικό αποτέλεσμα θα είναι 6 στην πρώτη. Η επόμενη ιδιότητα είναι όταν έχω μια δύναμη υψωμένη σε μια άλλη δύναμη. Δηλαδή το α εις τη μη υψωμένο εις τη νη. Αυτό θα κάνω είναι να βάλω την κοινή βάση και να πολλαπλασιάσω τους εκθέτες. Για παράδειγμα, 6 στη Δευτέρα και όλο εις τη Τετάρτη. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 6 στην 8η. Πολλαπλασιάζω το 2 με το 4. Η επόμενη ιδιότητα μας λέει ότι αν έχω εγώ το γινόμενο 2 αριθμών και το υψώσω σε μια δύναμη νη, αυτό είναι ισοδύναμο, είναι ίσο, με το να υψώσω τον πρώτο εις την νη, το δεύτερο εις την νη και να τους πολλαπλασιάσω.
Δηλαδή 3 επί 2 εις τη Δευτέρα μας κάνει 3 εις τη Δευτέρα επί 2 εις τη Δευτέρα. Κάτι ανάλογο ισχύει και στο πηλίκο. Δηλαδή, αν έχω α προς β και όλο εις την ι, υψώνω εις την ι τον αριθμητή, υψώνω τον παρνομαστή εις την ι και έχω και τον αριθμητή και τον παρνομαστή υψωμένο στην ίδια δύναμη. Η επόμενη ιδιότητα, η οποία θα χρησιμοποιήσουμε, είναι μια ιδιότητα η οποία προκύπτει άμεσα από τις προηγούμενες. Αν έχω ένα κλάσμα υψωμένο σε έναν εκθέτη μείον ι, τότε αντιστρέφεται το β προς α υψωμένο εις την ι. Για παράδειγμα, το 2 τρίτα εις την πλην 3 γράφεται 3 δεύτερα εις την 3. Εδώ έχουμε τον ορισμό της δύναμης, τις ιδιότητες που απορρέουν από τον ορισμό και τις ιδιότητες που προκύπτουν να χρησιμοποιήσουμε για τις αλγεβρικές παραστάσεις. Ας δούμε μερικά παραδειγματάκια πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε όλες, αφού τις γράψουμε όλες στο πλάι του πίνακα. Οι ιδιότητες είπαμε ότι είναι το α εις την ι, α επί α, νι φορές, η πρώτη που γράψαμε. Η δεύτερη ήταν ότι οποιοδήποτε αριθμό στη μηδενική, εκτός από το 0, μας κάνει 1. Οποιοδήποτε αριθμό α εις την πρώτη μας κάνει τον α. Α εις την μη επί α εις την ι μας κάνει α εις την μη και νι. Α εις την μη δι α εις την ι μας κάνει α εις την μη πλην νι. Μια δύναμη υψωμένη σε μια άλλη δύναμη την υπολογίζουμε με την ίδια βάση και πολλαπλασιάζουμε τους εκθέτες. Α επί β εις την ι μας κάνει α εις την ι, β εις την ι. Α προς β εις την ι μας κάνει α εις την ι προς β εις την ι. Α προς β εις την μείον ι μας κάνει β προς α εις την ι. Και η ιδιότητα η οποία μας επιτρέπει να υψώνουμε έναν αριθμό α σε ακέραιο εκθέτη α εις την μείον ι, 1 προς α εις την ι. Έστω ότι ζητούνται να υπολογιστούν οι παραστάσεις. Παράσταση α, 2 χ εις τη Δευτέρα, επί ψ εις την Τρίτη και όλο εις την πλήν 2, επί 3 χ τρίτης ψ και όλο εις την Τετάρτη. Θέλω να υπολογίσω εγώ αυτή την παράσταση. Αυτό που θα κάνω είναι εφαρμόσω διαδοχικά τις ιδιότητες των δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο γινόμενο θα υψώσω κάθε όρο του γινωμένου εις την πλήν 2. Θα έχω 2 εις την πλήν 2, επί χ εις την Δευτέρα και όλο εις την πλήν 2, ψ στην τρίτη και όλο εις την πλην 2, επί. Το ίδιο και στο δεύτερο γινόμενο, υψώνω κάθε όρο το γινωμένο εις την Τετάρτη, 3 εις την Τετάρτη, επί χ εις την τρίτη και όλο εις την Τετάρτη, επί ψ στην Τετάρτη. 2 εις την πλην 2, εφαρμόζω την ιδιότητα που απορρέει από τον ορισμό, αυτό γράφεται 1 προς 2 εις την Δευτέρα. Εδώ έχω μια δύναμη υψωμένη σε μια άλλη δύναμη, άρα σύμφωνα με αυτή την ιδιότητα θα πολλαπλασιάσω, τους εκθέτες. Χ εις την πλην 4, ομοίως ψ εις την πλην 6, πολλαπλασιάζω τις εκθέτες, 3 εις την τετάρτη, πολλαπλασιάζω τις εκθέτες, χ εις την δωδεκάρτη, επί ψ εις την τετάρτη. Εκτελώ τη δύναμη 2 εις την δευτέρα που κάνει 1 τέταρτο, τραβάω το νούμερο μπροστά το 3 εις την τετάρτη και παίρνω κάθε γράμμα ξεχωριστά. Δηλαδή θα πάρω το χ εις την πλην 4 με το χ εις την δωδεκάρτη, το ψ εις την πλην 6 με το ψ εις την τετάρτη. Υπολογίζω το 3 εις την τετάρτη να μην κουβαλάω τη δύναμη. Είναι 3 εις την τετάρτη. Είπαμε ότι πολλαπλασιάζω το 3 με τον εαυτό του πόσες φορές. 4 φορές όσες επιτάσσει ο εκθέτης. Άρα είναι 9 επί 9, 81. Κατά συνέπεια εδώ θα έχουμε 1 τέταρτο επί 81 επί. Εδώ έχω δύο δυνάμεις, τις οποίες οι βάσεις είναι ίδιες και τις πολλαπλασιάζω. Άρα θα χρησιμοποιήσω την πρώτη ιδιότητα, θα προσθέσω τις εκθέτες. Θα προσθέσω το πλην 4 και το 12, χ στην πλην 4 συν 12, επί ακριβώς η ίδια ιδιότητα για τις δυνάμεις π στην πλην 6 και ψ στην τετάρτη, προσθέτω τους εκθέτες, ψ στην πλην 6 συν 4, στην αρχή έχω 81 τέταρτα, επί χ στην, κάνω την πραξούλα μείον 4 συν 12, είναι τερόσιμη αριθμή, άρα εκτελώ αφαίρεση και βάζω το πρόσημο του μεγαλύτερου, θα βάλω 8, ομοίως εδώ, είναι ετερόσιμη η αριθμή, εκτελώ την αφαίρεση και βάζω το πρόσημο του μεγαλύτερου που είναι το πλην, πλην 2. Και καταλήγουμε στην απλή αυτή παράσταση. Αυτό που κάνουμε όταν μας δοθεί μια σύνθετη παράσταση με δυνάμεις είναι να εφαρμόζουμε διαδοχικά τις ιδιότητες των δυνάμεων. Θα επανέλθουμε στο επόμενο μάθημα με περισσότερες ασκήσεις πάνω στις δυνάμεις και στις ιδιότητες τους.